Συνέντευξη τύπου παραχώρησαν στο Δημαρχείο της Ναυπακτίας ο Αντιδήμαρχος Νίκος Χαλαζιάς, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Κώστας Παπακώστας, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπόρων και Βιοτεχνών Ναυπακτίας και Δωρίδας Σωτήρη Τσιλιάνης, η Πρόεδρος του Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία Αλκιόνη Βάσου Παναγοπούλου, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ναυπάκου Θωμάς Γρηγορίου και ο Λιμενάρχης Βασίλης Μπούκης με θέμα την εφαρμογή του κανονισμού κοινοχρήστων χώρων. Ο κ. Χαλαζιάς μεταξύ άλλων ανέφερε πως η Δημοτική Αρχή θεωρεί ότι η Ναύπακτος, μια πόλη με άπειρες φυσικές ομορφιές, αδικείται από την εικόνα που παρουσιάζει και πλήττεται ποικιλότροπα, καθώς η εικόνα αυτή συχνά λειτουργεί αποθετικά για τους επισκέπτες της. Και βέβαια η διαπίστωση αυτή δεν είναι του ίδιου, αλλά των πολιτών και εκπροσώπων κοινωνικών φορέων που καταγράφηκε και στις συναντήσεις που είχε μαζί τους. Με τον κανονισμό κοινοχρήστων χώρων θεσπίζουμε αρχές και κανόνες, είπε μεταξύ άλλων ο κ. Χαλαζιάς, ενώ συμπλήρωσε πως η εφαρμογή του κανονισμού δεν είναι υπόθεση της Δημοτικής Αστυνομίας ή του Λιμενικού Σώματος μόνο. Είναι, πρέπει να είναι μέλημα και ευθύνη όλων μας. Οφείλουμε να σφυριλατήσουμε ένα πνεύμα σεβασμού προς τους αδύνατους, προς τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Να καταπολεμήσουμε την αντίληψη «εγώ να βολευτώ και οι άλλοι ας κόψουν το κεφάλι τους», είπε μεταξύ άλλων και παρουσίασε και το φυλάδι που θα διανεμηθεί αύριο το βράδυ σε όλα τα καταστήματα της πόλης. Θα γίνουν οι αναγκαίες συστάσεις σε όσους παραβιάζουν το πνεύμα και το γράμμα του κανονισμού και είμαστε βέβαιοι ότι οι συνδημότες μας διαθέτουν ωριμότητα και αίσθημα ευθύνης και θα συνδράμουν στην προσπάθειά μας για μια πιο ανθρώπινη, άρα και πιο όμορφη Ναύπακτο, είπε κλείνοντας ο Αντιδήμαρχος Ναυπακτίας. Θέλουμε παραλίες προσπελάσιμες σε όλους ή θέλουμε ένα τείχος από αυτοκίνητα να κρύβει τη θέα προς τη θάλασσα? Θέλουμε πλατείες ελεύθερες για μικρούς και μεγάλους ή πλατείες κατηλημένες εξ ολοκλήρου ακόμα και από αυτοκίνητα, από τραπεζοκαθίσματα και όλα τα συναφή? Με τον κανονισμό λοιπόν κοινοχρήστων χώρων, το Δημοτικό Συμβούλιο παρεμβαίνει, επιχειρεί να θεσπίσει κανόνες και αρχές, έτσι ώστε να εξασφαλίσει συνθήκες κυκλοφορίας ασφαλής για τους πεζούς και για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Επιχειρεί να εμπεδώσει ένα πνεύμα ίσης μεταχείρισης προς όλους τους επαγγελματίες, καταστηματάρχες, χωρίς διακρίσεις και ευνοιοκρατικές ρυθμίσεις. Η εφαρμογή του κανονισμού δεν είναι μια υπόθεση της Δημοτικής Αστυνομίας και μόνο, όπως λαθεμένα νομίζουν πολλοί. Ούτε η καταστολή και η άτεγκτη εφαρμογή των μέτρων θα αποτελέσει τον μόνο δρόμο. Θεωρούμε ότι πρέπει πρώτα απ' όλα να γίνει συνείδηση σε όλους πως αυτός ο κανονισμός μας αφορά και πως η εφαρμογή του πρέπει να γίνει υπόθεση κάθε κατοίκου της πόλης. Θα ξεκινήσουμε αύριο το βράδυ τη διανομή ενός εντύπου που έχουμε φτιάξει σχετικά με τον κανονισμό των κοινοχρήστων χώρων. Πρόκειται για το έντυπο αυτό, το οποίο θα μοιραστεί στους κατοίκους της πόλης, σε επαγγελματίες, σε πεζούς, πολίτες, σε υπογούμενους, έτσι ώστε να προβληθεί όσο γίνεται ευρύτερα και να γίνει κατανοητό η αναγκαιότητα εφαρμογής του κανονισμού. Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου διευκρίνησε πως ο κανονισμός κοινοχρήστων χώρων θα πρέπει να γίνει το Ευαγγέλιο κάθε πολίτη και μόνο με την καλλιέργεια συγκεκριμένης κουλτούρας θα υπάρξουν θετικά στοιχεία. Δεν πρέπει να έχει αστυνομικό χαρακτήρα η εφαρμογή του κανονισμού, είπε κλείνοντας ο κ. Παπακώστας. Δεν έχει σημασία εάν θα βάλουμε την αστυνομία ή τη δημοτική αστυνομία ή την άλλη για να το εφαρμόσει. Δεν θα πετύχει ποτέ ο κανονισμός. Ο κανονισμός θα πετύχει όταν γίνει το Ευαγγέλιο κάθε ενός συμπολίτη μας. Θα πρέπει ο συμπολίτης μας να ξέρει μέχρι πού φτάνουν τα δικαιώματά του και μέχρι πού φτάνουν οι υποχρεώσεις του. Θα πρέπει να μάθει να σέβεται τον συνάνθρωπό του, να σέβεται τα δικαιώματα του συνανθρώπου του, να σέβεται τις δυνατότητες και τις αδυναμίες που έχει ο συνάνθρωπός του, για να μπορέσουμε να ζήσουμε στην ίδια πόλη. Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ναυπάκτου ζήτησε από όλους να βοηθήσουν στο έργο της Δημοτικής Αρχής και να σταθούν στο πλευρό της σε ένα δύσκολο εγχείρημα. Κανονισμοί έχουν ψηφιστεί πολλές φορές, αλλά δεν έχουν εφαρμοστεί. Είμαι αισιόδοξος ότι φέτος οι πολίτες, οι επαγγελματίες, οι φορείς και ο Δήμος θα κάνουν πράξη στον κανονισμό, είπε μεταξύ άλλων ο κ. Γρηγορίου. Πιστεύω ότι με την εφαρμογή αυτού του κανονισμού θα μπούμε σε έναν άλλον τρόπο λειτουργίας της πόλης γενικότερα, ο οποίος τρόπος λειτουργίας δεν αφορά μόνο τους επαγγελματίες, αφορά και εμάς τους κατοίκους και τους πολίτες και όλους γενικά. Αυτό είναι ένα εγχείρημα δύσκολο και εκφράζω την πεποίθηση
ότι όλοι, παρόλο το δύσκολο του εγχειρήματος και πιθανώς και τη σύγκρουση συμφερόντων που θα υπάρξει σε σχέση με την εφαρμογή του κανονισμού, να δείξουν την αρμόζουσα κατανόηση. Η πρόεδρος του Συλλόγου Αλκυόνη μίλησε για τα πολλά εμπόδια που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα άτομα με κινητικά προβλήματα στις μετακινήσεις και ζήτησε από όλους να συνδράμουν στην εφαρμογή του κανονισμού που θα έχει ως συνέπεια η πόλη να μην είναι απρόσωπη για μερίδα κατοίκοντης. Ερχόμαστε σήμερα, μετά την ψήφιση του κανονισμού από το Δημοτικό Συμβούλιο, να διεκδικήσουμε το αυτονόητο. Να δοθεί ξανά στους ανθρώπους που έχουν δυσκολία στην κίνησή τους, είτε είναι άτομα με αναπηρία, είτε είναι ηλικιωμένοι, είτε είναι μητέρες με μικρά παιδιά με καροτσάκια, είτε είναι άτομοι με οποιοδήποτε κινητικό πρόβλημα. Ερχόμαστε λοιπόν να διεκδικήσουμε το δικαίωμά τους να έχουν το πεζοδρόμιό τους, δηλαδή τον δρόμο για τον πεζό, ο οποίος στην πόλη μας είναι κατηλημένος ή από τραπεζοκαθίσματα ή από οχήματα κάθε είδους ή ακόμα και από τους ίδιους τους πεζούς που συνοστίζονται τόσο πολύ στο λιμάνι που δεν μπορούν να περπατήσουν οι υπόλοιποι άνθρωποι. Επιτέλους να εφαρμοστεί ο κανονισμός, γιατί η παθογένεια αυτή τη στιγμή που έχει η χώρα μας να ψηφίζουμε νόμους και να μην τους εφαρμόζουμε, θα πρέπει κάποτε να τελειώσει και ας τελειώσει από την άφπακτο. Ο κ. Τσιλιγιάννης από την πλευρά του διευκρίνησε ότι οι μερίδες ευθύνης για την εικόνα που παρουσιάζουν σήμερα οι κοινόχρηστοι χώροι φέρουν και οι επαγγελματίες. Ενώ ζήτησε και από τους άλλους φορείς να ενισχύσουν την προσπάθεια που γίνεται για ελεύθερους κοινόχρηστους χώρους χωρίς εμπόδια. Εμείς από την πλευρά μας θα πρέπει να κάνουμε προσπάθεια σίγουρα να βελτιώσουμε τα όποια αρνητικά υπάρχουν, να αφήσουμε πρόσβαση στους ανθρώπους που έχουν την ανάγκη αυτή και πιστεύω οι συνάδελφοί μου επαγγελματίες και έμποροι θα το κάνουν. Πέρα από εκεί όμως η όψη της πόλης δεν είναι μόνο των καταστημάτων. Η ίδια η πολιτεία, ο ίδιος ο Δήμος, οι άλλες υπηρεσίες βάζουν εμπόδια στα πεζοδρόμια. Και ποια είναι αυτά? Βάζουν κολόνες, βάζουν σήματα που εμποδίζουν την πρόσβαση στα άτομα αυτά που έχουν την ανάγκη. Ο λιμενάρχης Ναυπάκτου στάθηκε αρρωγός στην όλη προσπάθεια και μάλιστα σημείωσε πως από την πρώτη στιγμή η υπηρεσία αγκάλιασε και την προσπάθεια που κάνει ο Σύλλογος Αλκυόνη για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία στις παραλίες αλλά και στο θαλάσσιο μέτωπο. Συνδράμουμε με την εφαρμογή όσον αφορά στην τήρηση στα πεζοδρόμια και στους χώρους διέλευσης των ποδηλατοδρόμων όσον αφορά το Σύλλογο Αλκυόν και είμαστε δίπλα του στην προσβασιμότητα στους δρόμους ακόμη και στις παραλίες μας που έχει τεθεί ένα θέμα και ήδη θα το υλοποιήσουμε, θα υλοποιηθεί να είναι προσβάσιμα αυτά τα άτομα στην Ψανή και στο Γρίπουβο να μπορούν να κάνουν και αυτοί το μπάνιο τους.